Να έρθει κανείς για να δει πόσο ο Δημήτρης Σταρόβας θα καταστρέψει σε ένα πεντάλεπτο ό,τι θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε για τρεις ώρες με κόπο, μεράκι και πολύ αγάπη ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, εγώ, η συγκλονιστική Δήμητρα Παπίου και η όπερα Χαοτίκ. Αισθάνομαι έντονα είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μία υπέροχη εκδρομή με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, το Μίλτο Πασχαλίδη, της όπερα Χαοτίκ, τον Σταρόβα, τον Δημήτρη Σταρόβα. Η αίσθηση ολονών είναι ότι μας συμβαίνει κάτι χαρούμενο. Στο δεύτερο κομμάτι καθόμαστε γύρω από ένα πιάνο και αυτοσχεδιάζουμε με την έννοια τραγουδάμε τραγούδια παλιά, καινούργια, αγαπημένα, με... μπαίνει και ο κόσμος μέσα στο παιχνίδι αυτό και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, την τραγική που ζούμε όλοι οι Έλληνες, πιστεύω ότι η τέχνη είναι πλέον απαραίτητη για όλους μας για να μπορεί να γαλινεύει η ψυχή μας και να έχουμε την, ανάταση της επόμενης ημέρας. Γιατί πού αλλού μπορεί να πάει, εδώ θα έρθει. Γιατί είναι το καλύτερο μαγαζί της Αθήνας. Γιατί είναι η μοναδική μουσική σκηνή, με την έννοια μουσική σκηνή. Γιατί όλα τα άλλα είναι φω. Γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει περάσει από εδώ μέσα, από την Αλεξίου και τον τη Γαλάνη και τον Μπάριο μέχρι και εγώ δεν ξέρω ποιοι. Γιατί είναι στην πλάκα. Γιατί έχει ωραίο ήχο, ωραία φώτα. Και γιατί το σεβαστήκαμε και εμείς άλλη μια φορά, πιστεύω, και κάναμε ένα πράγμα το οποίο αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, έχω βάσιμες πληροφορίες ότι υπόθηκαν για το άτομό μου από τους υπόλοιπους διάφορες ανακρίβειες σε ό,τι αφορά την παράσταση και σε ό,τι αφορά το τι πρόκειται να δει ο κόσμος ερχόμενος στο ζυγό. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει. Ξεκινάει το πρόγραμμα με τους άλλους, εγώ εμφανίζομαι στη μέση και με το που βαριέται ο κόσμος βγαίνω εγώ σαν όαση και αποκαθιστώ τα πάντα, μπαίνω τα πάντα στη θέση τους. Εμφανίζομαι γυμνός, κάνω κολοτούμπες, αφήνω τα κορίτσια να με αγγίζετε από κοντά. Φωτογραφίες βγαίνω μόνο με κορίτσια, η μαντράχαλη είναι 7 ευρώ και έχω τη μαχαιρίτσα με 1,5. Έχω αδερφή στη στέχνη, δεν κυνηγάω πια κορίτσια φιλίδων και μελετάω με πάθος τα δικό
πλέον στον χώρο της ευρύτερης χούρης Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στον κόσμο και ο κόσμος είναι υποχρεωμένος απέναντι στον εαυτό του μία φορά που θα βγει να περάσει καλά και να διασκεδάσει.